κι αν βρίσκεσαι, ό,τι κι αν κάνεις, γνωρίζεις ότι αυτό που έχει δημιουργηθεί από το θεϊκό είναι. Είναι εν γενός σοφού. Όμως, μόνο έξω από την ανθρώπινη αντίληψή σου για το φυσικό κόσμο. Το ανθρώπινο σώμα, εν εργοστάσιο της ζωής. Η φύση, τα ζώα, τα φυτά και οι πλανήτες. Σοφία που τακτοποιήθηκε πέρα από τη σκέψη. Όταν η σκέψη έρχεται σε αντίθεση με τη δημιουργία, η σκέψη χάνει. Χάνει τη ζωή. Και η ίδια η ζωή είναι ο μόνος σκοπός της ζωής. Αυτός είναι πραγματικά ένας θαυμάσιος κόσμος για να ζει κανείς, παρά τις δυσκολίες. Γιατί όλα έχουν δημιουργηθεί από την ανώτερη σοφία και σε αυτήν θα επιστρέψουν. Ας συντονιστούμε με αυτό. Ξυπνάω το πρωί και προσεύχομαι στο πνεύμα, την πρωταρχική πηγή της δημιουργίας. Ζητώ να μου δοθεί επιμονή. Ταυτίζομαι με τις σκέψεις, τις νοητικές μου παγίδες για το ποιος είμαι, τις ευθύνες μου και την τεχνητή έννοια της ευτυχίας, ένα μεγάλο εμπόδιο στη ζωή μου. Μεγάλο πνεύμα, δημιουργία όλων των πραγμάτων, βοήθησέ με να υποστηρίξω τις πνευματικές πρακτικές, αποφεύγοντας άχρηστες ευθύνες, αναγνωρίζοντας το εγώ και την προσωπικότητα, την αλαζονία σε ό,τι κάνω. Βοήθησέ με να μετατρέψω το προσωπικό στοιχείο από εμπόδιο σε μια ανοιχτή πόρτα προς την ένωση με όλα όσα υπάρχουν. Μεταξύ των εκατοντάδων εργαλείων που παρέχονται στην ανθρωπότητα, ορισμένα από αυτά τα έχω εκτιμήσει πολύ κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης πορείας μου και θέλω να αγωνιστώ επιμελώς μέσω αυτών για να προσεγγίσω αυτό που ήδη υπάρχει. Δεν αφήνω τον ανθρώπινο εαυτό μου να ξεκουραστεί στον εγωισμό, πιστεύοντας ότι είμαι κάτι καλύτερο σε σύγκριση με τους άλλους. Όμως δέχομαι ως σημείο εκκίνησης αυτής της συνειδητής προσπάθειας το να αρχίσω να υποστηρίζω θετικά κάθε ενέργεια, λέξη και σκέψη μου για να βοηθήσω την πνευματική μου πρακτική. Ξεκινώ παρατηρώντας το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, τον τρόπο ζωής μου, τα χρήσιμα εργαλεία που έχω χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσω τον τριαδικό μου εαυτό, σώμα, νου και ψυχή, είναι όλα μέσα. Η ύλη είναι πνεύμα. Είναι συμπαγές πνεύμα, πυκνό που γίνεται ύλη. Καθώς είναι ακόμα νωρίς και η μέρα είναι μπροστά, από εκεί θα ξεκινήσω. Από το φυσικό μου σώμα. Έρχεται το μεσημέρι. Η επίγνωση του φυσικού μου σώματος είναι ένα ξεκίνημα και το χρησιμοποιώ για να βοηθήσω την ψυχή να ξεκουραστεί μέσα σε ένα καθαρό φυσικό δοχείο. Τσεκάρω τους εθισμούς μου. Τίνω να γεμίζω την εσωτερική μου αναταραχή με μερικά από τα ακόλουθα ή με όλα. Υπερβολικό φαγητό, αλκοόλ, ναρκωτικά, χάπια, περιστασιακό σεξ, υπερβολική προπόνηση, ψώνια, οπτικοακουστική ψυχαγωγία. Παραγέμισε τη γαλοπούλα μέχρι να σκάσει. Κάθε μέρα, χωρίς εξαιρέσεις, τόσο βασανίζω όσο και ειδωλοποιώ το ανθρώπινο σώμα. Τιμωρώ ή επενώ και το ονομάζω συνήθειες. Δεν έχω αυτόν τον απλό σεβασμό για το φυσικό, για την ύλη, για αυτό το συμπαγές πνεύμα που έγινε ύλη, ανθρώπινο σώμα, διατροφή και σύνδεση με τα πέντε στοιχεία της γης. Τι μπορώ να κάνω με το φυσικό μου σώμα? Να το επανασυνδέσω με τη γη, να αξιοποιήσω τα ηλεκτρικά της ρεύματα που τρέχουν γύρω μου και μέσα μου χωρίς να το συνειδητοποιώ. Οι ενέργειές μου να ρέουν σύμφωνα με τη φύση,
μπορούν έτσι να βοηθήσουν το δικό μου ηλεκτρομαγνητικό σύστημα, το σώμα μου και το ανοσοποιητικό μου σύστημα. Ωραία, παλιά, νέα. Δίνω αυτή την απαραίτητη περιποίηση του σώματος. Ασχολούμαι με σωματικές δραστηριότητες για να ηρεμήσω την εσωτερική αναταραχή. Με σεβασμό στο φυσικό σώμα, στο περιβάλλον, προκειμένου να γιώσω το είναι, το θεϊκό είναι, μέσα σε ένα καθαρό δοχείο. Σταματάω να τρώω χάλια, fast food, επεξεργασμένες τροφές, αλλά δεν θα επέρομαι και για τη χορτοφαγία. Όχι καλύτερα από τους άλλους, δε και καλά με οποιονδήποτε τρόπο. Αρχίζω να πίνω νερό, εάν υπάρχει πρόσβαση σε καθαρό νερό. Ασχολούμαι με τη σωματική άσκηση, σταματώντας αυτές τις επιπλέον υπερορίες. Λέω και κανένα όχι. Η συνειδητή αναπνοή μου μέσω της σωματικής άσκησης με φέρνει στο εδώ και τώρα. Ακυρώνω εκείνο το ταξίδι συμμετοχής σε σαμανικές τελετές αγιαουάσκα για να αυξήσω τη συνειδητότητά μου. Από μέσα έρχεται ο δημιουργός, όχι από έξω. Ναρκωτικά και χάπια για έναν αργό φυσικό θάνατο, για να θαυτούν με ασφάλεια όλες οι επιθυμίες για το αόρατο, το πνευματικό. Yoga challenge 30 ημερών για να μεταμορφώσω το σώμα μου και 6, 9, 12 στάδια πνευματικής ανάπτυξης. Ή μήπως όχι. Χρόνος. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζομαι. Η φυσική δόνηση αυξάνεται μέσα από την αποδοχή, την πρακτική, τη συμπόνια και την αγάπη του θεϊκού είναι. Αργά. Αυτό είναι το καινούριο γρήγορα. Το απόγευμα βλέπω το μύθο. Επιστρέφω στο διανοητικό μου χώρο. Δεν έχω αποφύγει να δημιουργήσω προσδοκίες. Έχω αλλάξει τις διατροφικές μου συνήθειες επιλέγοντας προϊόντα γης. Δεν παίρνω παρεστησιογόνα πια. Καθαρίζω το φυσικό μου σώμα. Ενεργειακή αποτοξίνωση. Συστηματική σωματική άσκηση. Πίνω βότανα πριν πάω για ύπνο. Συνδέομαι με τους κρυστάλλους και τα φυτά. Tai Chi και kickboxing. Σχολή ρούμπα και hip hop. Έντονη και αργή σωματική άσκηση. Φαίνεται υπέροχο. Πού είναι η ανταμοιβή μου? Ωραίες φωτογραφίες στα social media. Check. Αισθάνομαι πιο υγιής. Είμαι σε φόρμα. Check. Συμμετέχω σε διάφορες κοινωνικές ομάδες όπου πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους μέσα από τις φυσικές μας εμπειρίες, μέσα από τον τρόπο που κάνουμε τα φυσικά πράγματα. Οι vegan είμαστε καλύτεροι από τους pescatarian. Το σεξ 2 φορές την ημέρα είναι καλύτερο από 2 φορές την εβδομάδα. Η ορειβασία είναι καλύτερη από την πεζοπορία. Ο φυσικός κόσμος, η ανθρώπινη εμπειρία μου, είναι ένας τρόπος να σταθεροποιήσω το εγώ. Δεν βρίσκω τίποτα άλλο από αυτή τη μάσκα, την προσωπικότητα που αναζητά τους επένους. Και το μυαλό μπήκε και πάλι από την πίσω πόρτα. Το τριαδικό σύνολο αισθάνεται άνετα, εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι όλο χαρά, καθώς είναι κατασκευασμένο για να είναι απαλλαγμένο από ετικέτες και από τον πόθο για την αναγνώριση. Ο φυσικός τρόπος του σεβασμού του σώματος, ο τρόπος του θεϊκού, ο τρόπος της θεϊκής μητέρας, ο τρόπος της φροντίδας, απαλλαγμένος από εντάσεις, επιδειξιομανία και κακοποίηση. Ο ναός που ακούει τη δημιουργία και συνυπάρχει με αυτήν, που υπάρχει σύμφωνα με την ενότητα, σύμφωνα με το ένα, που μπορώ συνειδητά να τον προετοιμάσω για μια ουράνια δόξα ενώ βρίσκομαι ακόμα στη γη, μέσα από την τρυφερότητα, τον καθαρισμό, τον σεβασμό, την κατανόηση και τη σιωπή. Δεν μιλάω, απλώς άκου. Δεν μπορείς να δοξαστείς μέσω του σώματος. Μπορείς να είσαι ολόκληρος, μαζί με το σώμα,
με τη βοήθεια του σώματος και με την απουσία του εγωικού εαυτού. Ό,τι κάνεις είναι για το όλον. Το βράδυ με αγκαλιάζει. Θα δώσω στον εαυτό μου ένα παράδειγμα. Ερωτεύτηκα έναν Ιάπωνα μη επιστήμονα. Μου είπε ότι οι θετικές λέξεις και τα θετικά συναισθήματα, η τρυφερή μουσική και η προσευχή που απευθύνονται στο νερό, παράγουν όμορφα κύτταρα του νερού, ουράνιους σχηματισμούς ιστών, σημάδια εσωτερικής ηρεμίας πάνω στην ύλη, στη φυσική ύλη, που προκαλούνται από την απλή κατεύθυνση υψηλών δονήσεων κυμάτων προς τα κύτταρα. Ερωτεύτηκα αυτή την ιδέα, ότι όλες οι δονήσεις που δημιουργούνται στο γήινο επίπεδο μπορεί να είναι είτε τρυφερές και συμπονετικές, είτε επιθετικές και απελπισμένες. Ότι όλοι οι βιολογικοί ιστοί, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου σώματος, μπορούν να αυξήσουν τους κραδασμούς τους μέσω της πρόθεσης, μέσω προσεκτικά επιλεγμένων ενεργειακών μονάδων, μέσω της μουσικής, μέσω της εσωτερικής χαράς και της παιχνιδιάρκης διάθεσης, μέσω της θετικής ομιλίας, μέσω του να βλέπουμε την καλοσύνη στους άλλους, μέσω της προσευχής για τους υποτιθέμενους εχθρούς μας, μέσω του φωτός. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό δεν είναι επιστημονικό, αλλά δεν με νοιάζει. Ερωτεύτηκα αυτή την ιαπωνική εκδοχή της ύπαρξης. Απόδειξε με λάθος, μα το είδα, χωρίς ευθύνες, πως χαίρομαι, πως δεν θρηνώ για το φυσικό, μέχρι ότου έρθει η ώρα να θρηνήσω. Η θεϊκή τρέλα, η απώλεια του εαυτού, η άσκηση της θεϊκής αγάπης πάνω στον πραγματικό κόσμο, μέσα από φυσικές ενέργειες, λέξεις και σκέψεις, καρδιές που κυματίζουν σε αυτό που δεν μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά. Αγάπη στη φυσική της έκφραση, σεβασμός για το σώμα, για την ύλη, για τον φυσικό κόσμο, για την φύση ως καθρέφτη του θεϊκού. Ανοησίες, γιατί να βασανίζω το σώμα μου, γιατί να χειριστώ τα συναισθήματά μου, του θυμού, της δυσαρέσκειας, για να μιλήσω απαλά, όταν το μόνο που έχω είναι ψυχική αναστάτωση, διανοητική διαταραχή. Μην παγιδεύεσαι. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος υψηλότερης δόνησης μέσω της υπάρχουσας αντίληψής σου για την προσωπικότητά σου, τα τραύματά σου, τις αναμνήσεις, τις εμπειρίες και τις προσωπικές σου ιστορίες. Ασχολούμαι με την παρατήρηση του εγώ, μια συμπονετική προσέγγιση στην προσωπική μου ιστορία. Δέχομαι τα υπάρχοντα συναισθήματα και τις σκέψεις μου, γιατί μια καταπιεσμένη ανθρώπινη ιστορία, καταστολή των συναισθημάτων, δεν θα επιτρέψει την εσωτερική ακινησία. Σιγά σιγά, να είσαι επίμονος και να αγαπάς τον ανθρώπινο εαυτό μέχρι ότου ξεθουριάσει ως εμπόδιο και αναδειχθεί σε πύλη, σε έναν παράδεισο επί γης. Τη νύχτα αναζητώ τη σιωπή μακριά από τον κόσμο, με διακριτική άσκηση, αδιάκοπη προσευχή για μένα και ολόκληρη τη δημιουργία. Εσωτερική ειρήνη, ειρήνη της ψυχής που έχει καθίσει μες στο σώμα. Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική λεπτή εργασία που εκτελούν όλοι οι άνθρωποι στη γη, ακόμη και ασυνείδητα. Την φέρνω συνειδητά στο εδώ και τώρα, στο σώμα μου, στη γη. Το μυαλό στέκεται παράμερα, η ψυχή είναι ο σιωπηλός παρατηρητής και τότε, μόνο τότε, μπορεί να γίνει
και ομιλητής, μια καθαρή φωνή μέσα στην ολοκληρωμένη τριάδα. Όταν το μυαλό γίνεται θορυβώδες, βοηθά πολύ το τραγούδι. Κλείνω τα μάτια, σαν να κοιμάμαι, και τραγουδάω. Ό,τι νιώθω πως είναι άξιο αυτής της ζωής που μου δόθηκε. Τραγουδάω με το μυαλό. Ο νους δεν είναι εχθρός. Είναι σαν ένα θορυβώδες έντομο. Μια καλοκαιρινή νύχτα. Όμως η καρδιά εμπλέκεται στο τραγούδι μου. Και μετά, σιγά σιγά, από το φυσικό εκπαιδευμένο σώμα, από το αθώο και παιδιάστικο μυαλό, πηδάω στο κενό, χωρίς εικόνες, χωρίς σκέψεις, χωρίς επιστημονικές αποδείξεις. Μυαλό, καρδιά και ολόκληρο το σώμα, με τα οστά και τα όργανα του, όλα γίνονται ένα. Αποχωρήσου την ντροπή, τις ενοχές, τη θυματοποίηση του εαυτού σου, τον φόβο, το θυμό, την υπερηφάνεια σου, την επανάληψη των επιβλαβών μοτίβων, την αλαζονία, την προσκόλληση στις σκέψεις, τη ρηχή αναπνοή, το πρόχειρο φαγητό, το βρώμικο περιβάλλον, το άχρηστο σεξ, τους εθισμούς, την κατανάλωση αρνητικών πληροφοριών και ειδήσεων. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Καρδιακή προσευχή στο θεϊκό είναι για να ασκηθούμε όλοι οι άνθρωποι, να επιβραδύνουμε, να παρατήσουμε τη δουλειά αν χρειάζεται, να μετακινηθούμε εκτός πόλεων αν γίνεται και να προσευχηθούμε, να χάσουμε την αντίληψη του φυσικού κόσμου χωρίς λογική. Δεν υπάρχει καμία λογική. Και τότε η ενότητα, η ένωση με το όλον ήταν ήδη εκεί. Επί το ημερολόγιο. Καληνύχτα.